Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα των Τρίτης. Εκεί υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις με τις εγκρίσεις, δεν αφορά μόνο στο Δήμο μας, αφορά γενικότερα στο σύνολο της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν οι υπόλοιπες προτάσεις, με εξαίρεση την αγροτική οδοπία, η οποία ήδη έχει ενταχθεί, ανέρχονται περίπου στα 8,5 εκατομμύρια. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω έτσι μια αναφορά στην σημαντικότερη για εμένα πρόταση που έχουμε βάλει σε αυτό το πρόγραμμα και έχει να κάνει με την νέα λύση Δημαρχείου. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είχαμε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα, δεν το αφήσαμε για το τέλος, να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας. Να αναβαθμίσουμε, να παρέχουμε προς τους πολίτες μας πιο σύγχρονες, πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Και θεωρούμε σκόπιμο ότι για να το πετύχουμε αυτό, για να λειτουργήσει ο Δήμος πιο αποτελεσματικά, να κερδίσουμε χρόνους και ποιότητα στις υπηρεσίες, θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια ως Δήμος Βόρειας Κεινωνίας, ένα δικό μας σπίτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Δήμος μας, το μοναδικό ιδιόκτητο κτίριο το οποίο διαθέτει προκειμένου να στεγάσει υπηρεσίες είναι το γραφείο Δημάρχου. Τα υπόλοιπα κτίρια μισθώνονται με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό και με το επιπλέον κόστος που έχουμε από τα ενίκια τα οποία πληρώνουμε κάθε χρόνο για τα κίνητα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικό για μας, ελπίζουμε να έχουμε εξελίξει στο επόμενο διάστημα. Όλες αυτές λοιπόν οι προτάσεις ανέρχονται και αυτές περίπου στα 13 εκατομμύρια. Ακούγονται έτσι τα ποσά, σας φαίνονται υπερβολικά. Δεν είναι υπερβολικά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά έχουν ενταχθεί, αυτά υλοποιούνται, αυτά έχουν σχεδιαστεί, αυτά έχουν σχεδιαστεί, αυτά έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις και αυτά που ανέφερα στο τέλος είναι τα οποία διεκδικούμε με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί. Όλο αυτό το σύνολο των έργων και των μελετών συμβάλλουν και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τόπου μας. Η υλοποίηση των έργων πέρα από την ανάπτυξη τόπου μας, σκεφτείτε την περίοδο κατά την οποία θα υλοποιούνται όλα αυτά τα έργα, πόσο σημαντικό είναι για την τοπική κοινωνία μας και για την απασχόληση όλων των συμπολιτών μας και όλων όσων ασχολούνται γύρω από δημόσια έργα. Επειδή όμως ο Δήμος μας δεν είναι μόνο έργα και υποδομές, αλλά η κοινωνία μας και ιδιαίτερα αυτές τις περιόδους με όλα αυτά που ζήσαμε έχουν πολλές ανάγκες, προχωράμε και σε δράσεις οι οποίες στηρίζουν πολυεπίπεδα τους δημότες μας και βελτιώνουν συνθήκες διαβίωσης και θα μου επιτρέψει να αναφερθώ και εν συντομία και σε αυτά. Πριν προχωρήσω αυτό, θα αναφερθώ σε κάτι άλλο σημαντικό, σε μια εξέλιξη που είχαμε το προηγούμενο την Πέμπτη που μας πέρασε. Την Πέμπτη λοιπόν στις 2 Δευτέρου ολοκληρώθηκε, εγκρίθηκε ο Γενικός Πολυδημικός Σχεδιασμός του Δήμου μας. Άλλο ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο, να θυμίσω εδώ, είχε ξεκινήσει το 2011, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση, συμβασιοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 2013, όταν αναλάβαμε το 10 με στάσιμο για αρκετό χρονικό διάστημα, το ξεκινήσαμε πάλι και την περασμένη Πέμπτη εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του ΣΥΠΟΘΑ ο Γενικός Πολυδομικός Συνόμης Σχεδιασμός και θα ακολουθήσει η απόφαση προκειμένου να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αφού δημοσιευθεί, πλέον ο Δήμος μας θα έχει Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το πόσο σημαντικό καταλαβαίνουμε όλοι μας είναι. Αλλά δεν μείναμε σε αυτό, επειδή είχαμε διαπιστώσει όταν αναλάβαμε και κάποιες στρεβλώσεις και λάθη που είχε ο προγραμματισμός, ο οποίος ήταν σε εξέλιξη, διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση προκειμένου να εκπονηθεί και ένα τοπικό πολυεθνικό σχέδιο προκειμένου να διορθώσουμε όλες αυτές τις στρεβλώσεις. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, έχει γίνει διακήρυξη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Δεν θα λάβει ο Δήμος μας χρηματοδότηση, θα προκύψει ανάδοχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα προχωρήσει στην υλοποίηση προκειμένου να έχουμε επικαιροποιημένο ουσιαστικά σχέδιο. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό αναπτυξιακό και μια στιγμή εδώ αφορά εδώ το παράλληλο και δίπλα μας. Προχωρήσαμε μια άλλη σημαντική εκκρεμότητα και ένα άλλο σημαντικό, αν θέλετε, ζήτημα το οποίο απασχολεί στο παραλιάστος και είναι άλλο από την επιδεκαετίας εκκρεμότητα που υπήρχε με την πράξη εφαρμογής του παραλιάστος. Βρέθηκε η μελέτη την οποία αναζητούσαμε χρόνια, ύστερα από επικοινωνίες και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί με την υλοποίηση αυτής της πράξης εφαρμογής και των έργων υποδομής που θα ακολουθήσουν, θα προχωρήσει η επέκταση σχεδίου πόλεως και μιλάμε για μια περιοχή η οποία
Είναι αποκλειστικά για κατοικίες και φαντάζεστε όλοι όσοι είναι διευθύντες εκεί πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα οικοπεδά τους και όσοι επιθυμούν να αγοράσουν και να οικοδομήσουν εκεί θα έχουν δυνατότητα να ανοικοδομήσουν νέες κατοικίες. Αξιοποιούμε τα κληρονοτήματα. Μεγάλη ιστορία τα κληρονοτήματα. Δήμαρχε, το έχεις ζήσει και εσύ πολλά χρόνια. Πάρα πολλά κληρονοτήματα ο Δήμος μας, πάρα πολλές κρεμότητες, μεγάλα περιφερειακά στοιχεία τα οποία δυστυχώς παρέμεναν και πολλά από αυτά παραμένουν ακόμα αναξιοποιητά. Δεν είναι εύκολο μέσα σε τρία χρόνια να τα αξιοποιήσεις όλα. Ενεργοποιήσαμε το ίδρυμα νοσοκομείου Δαστρίου. Ένα κληρονοτήμα το οποίο πόσα χρόνια κυρία Μαρία εκκρεμούσε. Πάρα πολλά χρόνια. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της τροποποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε προπολογισμό. Την επόμενη Παρασκευή το εγκρίνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα τα οποία έχει αφήσει ο κ. Βροδογιάννης προς όφελος όλων των, όχι μόνο του κατοίκων του Καστρίου, αλλά και όλου του ορεινού όγκου. Ενεργοποίησαμε ένα σημαντικό κληρονοτήμα, του Παναγιώτη Γιαννούκου, το οποίο με την τροποποίηση της βούλησης, η οποία ελπίζουμε να είναι, έχει θετική έκβαση, έχει ήδη συζητηθεί. Συζητήθηκε μάλλον στις 12 Ιανουαρίου στην Πάτρα. Ανοίγει ο δρόμος ουσιαστικά για την αξιοποίηση των χρημάτων και την κατεύθυνση των χρημάτων προς την βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Γυμνασίου και του Λυκείου Άστρου. Αυτό έχει άμεση σχέση και με το οικόπεδο στο οποίο έχουν προτείνει για την ανέγερση του Δημαρχείου, το οποίο θα απαλλαχθεί, γιατί ουσιαστικά τώρα ανοίξει το κληρονότημα, θα επισταθεί στο Δήμο και πότε θα ανοίξει ο δρόμος για την ανέγερση του Δημαρχείου. Ενεργοποίησαμε το κληρονότημα του Μπαρεχτάρη. Άλλη μια ιστορία που αφορούσε την κοινότητα Ρουδανών. Περιμένουμε την έκδοση του προπολογισμού προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση και αυτού του έργου. Ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία και με την πρόεδρο του Καστρίου για την τροποποίηση της βούλησης του κληρονοτήματος του Κορδογιάννη, άλλο ένα κληρονοτήμα με τεράστια περιουσία και παράλληλα να ζητούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό. Έχουμε μια εκκρεμότητα ακόμα για το κληρονοτήμα του τον Γκάβριο, θα το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί, ύστερα και από απόφαση της κοινότητας των Βερβαίνων, θα πρέπει να ακολουθήσει την τροποποίηση προκειμένου να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο βρίσκεται πλέον στα ταμεία του Δήμα από το 2016. Και την προηγούμενη εβδομάδα, για όσους δεν το γνωρίζουν, τέθηκε σε εφαρμογή το καινούργιο το ανανεωμένο site του Δήμου μας, στο οποίο θα ενσωματωθούν και αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις οποίες αναφέρθηκα. Όσον αφορά τα σχολεία, είπα και κάποια έργα που έχουμε κάνει με την συντήρηση, την καθημερινή συντήρηση των κτηρίων. Κάθε μέρα προσπαθούμε και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια επιτροπή να συντηρούμε, να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την εικόνα και την κατάσταση των κτηριών μας σχολικών υποδομών, τα οποία όταν αναλάβαμε ήταν σε μια κατάσταση, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα μας θεωρώ όσον αφορά την εκπαίδευση, ότι είναι και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Δημόσιου, τον Γιάννη Κατσέρη, για τη βοήθειά του και την συμπατριώτησά μας την Λυτρίδη, την Ιωάννα. Είναι αυτό που καταφέραμε με την ίδρυση και τη λειτουργία του παραρτήματος του Δημοσίου της Τρίπολης, του Άστρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στόχος μας είναι, αν όλα πάνε καλά, να δημιουργήσουμε και ένα επιπλέον τμήμα. Και ο στόχος μας είναι να δώσουμε διέξοδο σε όλα αυτά τους νέους, σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να έχουν μια δυνατότητα με τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίπλα στο σπίτι τους και να συγκρατήσουμε όλα αυτά τα παιδιά, όπως είπα και πριν, και ίσως να φέρουμε και άλλα που θα τους ενδιαφέρουν τα αντικείμενα στον τόπο μας. Όσον αφορά τις αθλητικές καταστάσεις, το είπα και πριν, τα έργα τα οποία υλοποιήσαμε, τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν, θα συμβασιοποιηθούν το πρώτο διάστημα, πέρα από αυτά που γίνονται κάθε μέρα προκειμένου να βελτιώσουμε την εικόνα. Επιπλέον, όσον αφορά το τομέα αυτό, διεκδικούμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως αυτό που έγινε το Σεπτέμβριο του 2020 στο Παράλιο με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβης Ανοιχτής Θαλάσσης και αυτό που τον επόμενο Μάρτιο, στις 11 Μαρτίου, θα ακολουθήσει με την διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 20 χιλιόμετρων βάδου. Μεγάλη προσπάθεια εκεί και με την δημιουργία κάποιων αναρχικών πάρκων και με όλα αυτά που προσπαθούμε
θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και άλλο ένα επιπλέον προκειμένου να δώσουμε δυνατότητα στους επισκέπτες. Ένα άλλο σημαντικό τομέα, μάλλον ένα τομέα το οποίο το θεωρούμε εξίσου σημαντικό, αναφέρθηκα και πριν, που έχει να κάνει με νέες δομές στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει από την δημοτική επιχείρηση του Δήμου μας η διακήρυξη για την εκμίσθωση του κτηρίου, το οποίο θα φιλοξενήσει μια νέα δομή, η οποία αναφέρεται στην Τρίτη Λυκεία και δεν είναι κάτι άλλο από το Κέντρο Ανοιχτής Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων. Κάτι σαν το ΚΑΠΗ που γνωρίζουμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό προκειμένου σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτική και με περιμένουν και στην ΠΙΤΑ, την Αναδήμη, να υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα ικανοποιεί τις ανάγκες και θα υποστηρίζει την Τρίτη Λυκεία. Ενώ εκκρεμεί, όπως είπα και πριν, και τη δημιουργία, η χρηματοδότηση μάλλον και τη δημιουργία κέντρου κοινότητας. Επίπλον όλων αυτών, που έχουμε να κάνουμε και με τις ευάλωτες ομάδες, είμαστε δίπλα, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Άστρος. Υποστηρίζουμε τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Άστρος με πάρα πολλούς τρόπους. Απλά θα ήθελα εδώ να θυμίσουμε όλη την ιστορία με αυτό το ασθενοφόρο, που όταν αναλάβαμε, το βρήκαμε στις αποθήκες του Δήμου αραδιασμένο να σαπίζει και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μερικούς μήνες, καταφέραμε να το δώσουμε στο Κέντρο Υγείας Άστρος και λειτουργικό και να μπορεί να αξιοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Άστρος. Μια άλλη προτεραιότητα που είχαμε θέσει από την αρχή που αναλάβαμε ήταν ο πρωτογενής τομέας. Γι' αυτό έχουμε καθημερινή δράση πάνω σε αυτό. Πέρα από τα προγράμματα αγροτικής οδοποίησης της άμυνα εκατομμυρίου, που ανέφερα πριν, το ένα υλοποιείται, το άλλο θα προχωρήσουμε όταν εγκριθεί ο προσυμβατικός στην υπογραφή της σύμβασης. Καθημερινή είναι η συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες και με την πρόσληψη, όπως είπα πριν, ενός χειριστή και με νέα μηχανήματα τα οποία προμηθευτήκαμε, προκειμένου να συντηρήσουμε και να έχουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό σε καλή κατάσταση την αγροτική μας οδοπία. Το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει και αυτό που έχουμε ανακοινώσει και έχει σχέση με την ελοκομεία, με την Ακαδημία Ελοκομείας, πολύ σημαντικό για όσους ασχολούνται με τον προηγούμενο τομέα, προκειμένου να παρακολουθήσουν δωρεάν αυτή την εκπαίδευση και να μάθουν από το πώς ξεκινάμε να φυτέψουμε μια ελιά μέχρι το πώς θα προωθήσουμε το προϊόν στο ράφι, στο σημείο πόλης. Πάρα πολύ θα έχουμε λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα. Στεκόμαστε δίπλα σε ό,τι σχέση με τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει οι καστανοπαραγωγείς και με την εξαπόλυση των εντόμων για την καταπολέμηση της κρίκας και με την παρακολούθηση σε συνεργασία με την περιφέρεια όλων των εντόμων που κλείτουν το δέντρο της Καστανιάς. Προχωρήσαμε σε μια προμελέτη σε σχέση με την πιστοποίηση της ελιάς, κυρίως της δρόσιμης, της μεγάλης, της γίγας, της ελιάς, της γαλλιολιάς, την που λέμε, αν δεν μου αρέσει ο όρος αυτός, γι' αυτό είπαμε να δώσουμε έναν άλλο όρο. Και προσπαθούμε γενικότερα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία, όσο μπορούμε να διεκδικήσουμε, να πιέσουμε, προκειμένου να έρθουν στους παραγωγούς περισσότερες αποζημιώσεις, γιατί είναι ένας από τους κλάδους ο οποίος, αν θέλετε, είχε τη μεγαλύτερη ζημιά όλο αυτό το διάστημα με όλα αυτά που μεσολάβησε. Πέρα από όλα αυτά, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό και γενικότερα την προσέλκυση επισκεπτών, να θυμίσω εδώ ότι το καλοκαίρι στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τον πολιτισμικό και τον γαστρονομικό πλούτο μας, θεσμοθετήσαμε το Φεστιβάλ της Αγωνιάς. Θα συνεχίσει και φέτος και σε συνεργασία με το Δήμο Νότιας Κοινωνίας θα το επεκτείνουμε. Συνδιοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Παράλιο Άστρος το Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Δίκτυο Πεζοπορικών Μονοδοτιών, πολύ σημαντική παρέμβαση, και προετοιμάζουμε μια νέα πρόταση σε μια πρόσκληση που δόθηκε πριν μερικές μέρες από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Στον τομέα αυτό προχωράμε και στην ανακατασκευή του site, τον εξυγχρονισμό του site, του τουριστικού site του Δήμου μας, όπου εκεί θα το εμπλουτίσουμε όλο αυτό το υλικό που δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής, είτε φωτογραφικό, είτε με θεματικά βίντεο, είτε με βίντεο που έχουν να κάνουν με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και θα γίνουν και το 23, προκειμένου να το εμπλουτίσουμε. Φίλες και φίλοι,
Το 2023, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια έτσι, ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό, είναι μια χρονιά ορόσημο, ιδιαίτερα για το Άστος, αλλά όχι μόνο για το Γιάννη μας, την περιοχή, αλλά το Δήμο μας. Καθώς είναι η χρονιά που συμπληρώνει τα 200 χρόνια από τη Β' Εθνική Συνέλευση. Γι' αυτό έχουμε προγραμματίσει πάρα πολλές δράσεις, όπως ένα συνέδριο, εκθέσεις, διάφορες εκδόσεις που θα γίνουν, τα οποία θα ανακοινωθούν, το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Και καλώ όλους να συμμετέχουν σε αυτή την γιορτή, αν θέλετε, για το Δήμο μας, για όλη την περιοχή. Και ο στόχος είναι μέσα από όλες αυτές τις δράσεις να αναδείξουμε αυτό το ιστορικό γεγονός, καθώς αυτό μας κάνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Εδώ θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά, καθώς ο χώρος της Β' Εθνικής Συνέλευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σχολή, το Μουσείο του Άστρους. Θα μου επιτρέψει να κάνω μια αναφορά στο μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει πολλά χρόνια ο Δήμος μας και έχει να κάνει με την επαναλειτουργία του Μουσείου του Άστρους. Προς μεγάλη μας έκπληξη, όταν αναλάβαμε, ενώ νομίζαμε ότι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η λειτουργία του Μουσείου, διαπιστώσαμε ένα έγγραφο του 2011, από εκεί περιέγραφε σαφέστατα και ξεκάθαρα ποιες και πόσες μελέτες θα έχουν γίνει από τότε προκειμένου το Μουσείο να επαναλειτουργήσει. Υλοποιήσαμε, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνο για την χρηματοδότηση όλων αυτών των μελετών. Και τις μελέτες που έχει να κάνει με την στατική επάρκεια του κτηρίου, αλλά και των μελετών που εκπονούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και τον υπουργό του κ. Κοντοζαμάν για τη βοήθειά του σε όλες αυτές τις ενέργειες, προκειμένου να βρεθεί χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν οι μελέτες. Όπως είπα πριν, υλοποιήθηκε η μελέτη στατικής επάρκειας και τώρα υλοποιείται η μελέτη εφαρμογής της στατικής επάρκειας, η υλικομεθαλλογική και η αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει και τον προάβλιο χώρο του μουσείου, προκειμένου να οριμάσουν αυτές τις μελέτες. Έγινε μια τεχνική συνάντηση και με τους περισσιακούς παράγοντες του Υπουργείου πριν μερικές μέρες, να οριμάσουν αυτές τις μελέτες και να μπορέσουν να έχουμε όριμες μελέτες για να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Έχουμε τη δέσμευση της Υπουργού, ότι ελπίζουμε να προλάβουμε, ότι θα μας χρηματοδοτήσει, θα μας ευρύ πηγή χρηματοδότηση αυτό το έργο. Πάρα πολύ σημαντικό για όλη την περιοχή, όχι μόνο για το Άστρος, όπως είπα και πριν. Και εκεί, με όλα αυτά τα έργα που είναι, όπως είπα πριν, την Α φάση που έχει συμβασιμοποιηθεί, τη Β φάση, η οποία έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και αφορά στον χώρο εκτός του μουσείου, και τη μελέτη, η οποία αναμένεται έξω από την αρχαιολογία του ιερού χώρου της Β' Εθνικής Συνέλευσης, θέλουμε με όλα αυτά τα έργα, μιλάμε ουσιαστικά για 4 έργα, να αναδείξουμε το ιστορικό κέντρο ουσιαστικά του Δήμου μας, να το προβάλλουμε και να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερους επισκέπτες. Είναι κρίμα, το έχουμε πάρα πολλές φορές, δεν αρκεί να το διαπιστώνουμε, πρέπει να κάνουμε προσπάθειες το μουσείο αυτό να παραμένει με τα τόσο σημαντικά ευρήματα, να παραμένει κλειστό. Εάν κάποιος που ασχολείται λίγο έτσι με τα, αν θέλετε, με τα κοινά του τόπου μας και γενικότερα με την εξέλιξη του τόπου μας, κοιτάξει πίσω λοιπόν σε όλα αυτά που περιέγραψα, θα καταλάβει πολύ εύκολα τη διαφορά. Και εμείς θα θέλαμε κάποια πράγματα να είχαν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, αλλά όπως είπα και στην αρχή, όλες αυτοί οι περιορισμοί μας καθυστέρησαν στο σχεδιασμό, μας ανέκλυψαν, αν θέλετε, και μας καθυστέρησαν στο προγραμματισμό μας. Όλα αυτά που περιέγραψα δεν σημαίνει ότι εμείς δεν κάνουμε λάθη, παραλήψεις, αλλά κάνοντας την αυτοκριτική μας, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, είμαστε ανοιχτοί στην καλοπροαίρετη κριτική, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή μας ως παράταξης, ως ανθρώπων, για το καλό τόπο μας.